Πολλά τα προβλήματα που επικρατούν στις συνθήκες διαβίωσης των στρατευμένων του ΚΕΤ Πάτρας, καθώς οι εγκαταστάσεις είναι υπεπαλαιωμένες και χωρίς συντήρηση. Εκτός από αυτό, σύμφωνα με καταγγελίες από το δίκτυο Σπάρτακος, οι κρατήσεις φαντάρων πέφτουν βροχή. Όπως ανέφερε το μέλος του δικτύου κ. Αργυρίου, μόλις χθες το πρωί ένα στρατεύσιμο τιμωρήθηκε με 4 ημέρες κράτηση επειδή ρώτησε στέλεχος γιατί έπρεπε να υποστούν τη ζέστη των τελευταίων ημερών με πολύωρη παράταξή τους με πλήρη εξάρτηση μέσα στον ήλιο. Παράλληλα, όπως καταγγέλθηκε, οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου είναι άθλιες, με 40 φαντάρους να στηβάζονται σε θάλαμο 90 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς φοριαμούς και σίτες στα παράθυρα, με αποτέλεσμα να κάνουν παρέλαση στα κουνούπια. Πάρτι επίσης κάνουν και οι κοργοί στους θαλάμους του στρατοπέδου. Και όλα αυτά όταν από το ΓΕΣ το έτος 2018 έχει κηρυχθεί ως έτος ατομικής προστασίας στρατευμένων.